Εκτεταμένη διαφθορά αλλά ταυτόχρονα και βελτίωση διαπιστώνει στην έκθεσή του για το 2015 ο Γενικός Ελεκτής. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υπέβαλε το πρωί τα συμπεράσματα του ελέγχου του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι υπάρχει βελτίωση στο δημόσιο τομέα και αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω ότι το μήνυμα πλέον που αυτή τη στιγμή περνά στην κοινωνία είναι ότι δεν μπορούν τέτοια θέματα διαφθοράς να γίνονται ανοιχτά. Εάν δεν υπάρξει αστυνομία και έλεγχος, δεν θα υπάρξει ούτε και υπάρξει της διαφθοράς που δυστυχώς παραμίζει το κράτος μας εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έψεξε τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούν τα στοιχεία για ερευνόμενους και παρέπεψε τον Γενικό Ελεκτή στο νέο τρόπο δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τον οποίο θα ανακοινώνονται ευρήματα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Έτσι ώστε να γνωρίζουν, λέω, οι ελεγχόμενοι ότι και έγκαιρα θα δημοσιοποιούνται και θα είναι και πιο ασφαλής ο τρόπος, έτσι ώστε να μην αφήνονται σκιές εκεί που ενδεχόμενα απλά διερευνάται. Και στη φετινή εκθεσή του, ο Γενικός Ελεκτής εντοπίζει σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Μελανές είναι οι σελίδες που αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, οφειλές στο κράτος από ποδοσφαιρικά σωματεία, ευνοϊκές μεταχειρήσεις επιχειρηματιών και υπερπληρωμές δανείων.